Αυτή η παρουσίαση έχει στόχο να απαντήσει στο αίτημα των ανθρώπων που ενδιαφέρονται για την Βόρεια Ήπειρο. Γιατί είναι σημαντικό να καταλαβαίνουμε τι γίνεται, γιατί πρέπει μερικοί από εμάς να θεωρούν ότι πρέπει να αποφεύγουμε αυτήν την ορολογία. Στην πραγματικότητα, το καλό είναι να ξεκινήσουμε με το πρωτόκολλο της Κέρκυρας. Άρα, πρόκειται για ένα κείμενο το οποίο έχει 13 άθρα. Έγινε το 1914, έχει ένα προήμιο που εξηγεί λίγο το πλαίσιο, υπάρχει και ένας κατάλογος που καταγράφει πόσοι ήταν οι Έλληνες, πόσοι ήταν χριστιανοί, μουσουλμάνοι σε κάθε περιοχή, πόσα είναι τα σχολεία, ποια είναι τα εγκλήματα και τα αδικήματα που είχαν υποστεί οι Βορειοϋπειρώτες. Άρα υπάρχει ένας ξεκάθαρος κατάλογος στο τέλος του κειμένου. Αν σας ενδιαφέρει θα τον παρουσιάσουμε και αυτόν με ακρίβεια. Αλλά προς το παρόν ας κοιτάξουμε ποιες είναι αναλυτικά οι διατάξεις. Άρα το κείμενο αρχίζει κάνοντας αναφορά στο Αργυρόκαστρο και στην Κοριτσά. Για τις επαρχίες τους μιλάει βέβαια. Άρα η ιδέα ποια είναι ότι καλείται η Διεθνή Επιτροπή Ελέγχου, άρα International Control Commission, η οποία είναι, γιατί υπάρχουν και στα γαλλικά στο κείμενο, το βλέπουμε, Commission International de Control. Άρα αυτή εδώ η Επιτροπή ουσιαστικά τι θέλει να κάνει. Θέλει να βρει μια ισορροπία μεταξύ της υπηρετικής μερίδας του πληθυσμού εντός της Αλβανίας, άρα μιλάμε για τον πληθυσμό τον Βόρειο Υπηρετικό μαζί με την αλβανική κυβέρνηση. Θεωρεί ότι πρέπει να γίνει αυτό σαν αποτέλεσμα μιας διαδικασίας, γιατί είναι ένας τρόπος να αποφευχθούν άλλα εγκλήματα που μπορούν να γίνουν αν δεν υπάρχει ένα κλείσιμο αυτής της υπόθεσης. Είναι καλό να το έχουμε στο μυαλό μας, σας το λέω γιατί βλέπω τώρα μπροστά μου ταυτόχρονα το κείμενο στα αγγλικά και βλέπω κάθε λεπτομέρεια που έχει υποθεί έτσι ώστε να εξασφαλίσουν ποια είναι τα προβλήματα που μπορεί να υπάρξουν και πώς μπορούμε να βρούμε πράγματα τα οποία μπορούν να βρουν μια λύση, μπορεί όχι αμέσως όπως θα το ήθελα, αλλά τουλάχιστον να είναι κάτι το υπαρκτό. Άμα δεν το έχουμε στο μυαλό μας, θεωρούμε γενικόλογα ότι υπάρχει το πρωτόκολλο της Κέρκυρας, αλλά δεν ξέρουμε ακριβώς τι κάνει, δεν καταλαβαίνουμε γιατί οι άνθρωποι της Χιμάρας δεν το υπερψήφισαν, γιατί έγινε αυτό το πρωτόκολλο, ήταν το αποτέλεσμα ενός συμβιβασμού, ήταν το αποτέλεσμα μιας πίεσης, τι έγινε ακριβώς. Άρα το θέμα μας είναι όλο αυτό, αλλά ας κοιτάξουμε προς το παρόν το πρωτόκολλο, βλέπουμε ότι από τους ξένους είναι υπογεγραμμένο από τον Λεωνί Κραλ Βίνκελ, τον Μεχντί Φρασερί, τον Χάρι Λάμπ, τον Λέον Κραζαυσκί και τον Τεντράβ. Αυτοί εδώ είναι που θα υπογράψουν από την πλευρά των εξωτερικών παραγόντων εντός αγωγικών και έχουμε βέβαια και τον Χριστάκη Ζωγράφο και τον Καραπάνο που θα υπογράψουν από τη δικιά μας πλευρά. Όταν λέω η δική μας πλευρά, εννοώ την βόρειο-υπηρετική. Δεν μπαίνουμε τώρα στο πλαίσιο της Ελλάδος. Είναι ένα ειδικό καθεστώς που θα υπογράψουν. Θα δούμε και πώς λειτουργήσε βέβαια και η Ελλάδα, αν είναι και σε άλλη παρουσίαση. Το πρώτο πράγμα που βλέπουμε είναι το θέμα της οργάνωσης. Είναι το πρώτο άθρο. Άρα η ιδέα ποια είναι ότι οι δύο επαρχίες για τις οποίες μιλήσαμε, άρα συγκεκριμένα για το Αργυρόκαστρο και για την Κοριτσά, θα είναι υπό τον έλεγχο αυτής της Διεθνούς Επιτροπής Ελέγχου. Αυτή θα κοιτάζει πώς θα λειτουργήσει η διοίκηση και τα τμήματα της δικαιοσύνης, αλλά βέβαια και τα οικονομικά. Θα πρέπει λοιπόν... Αυτό προβλέπει αυτή η οργάνωση. Η αλβανική κυβέρνηση, σε συμφωνία βέβαια πάνω με αυτή την
επιτροπή ουσιαστικά να διορίζει και να επιλέγει τους ανθρώπους που θα έχουν την διοίκηση σε υψηλό επίπεδο και αυτό να το κάνει ουσιαστικά με μία αναλογία αριθμητική σε σχέση με τη θρησκεία. Άρα εδώ είναι ξεκάθαρο, είναι θρησκευτικό το πλαίσιο, δεν λένε κάτι άλλο. To each religious faith. Για να είμαστε ακριβείς. Άρα, στο δεύτερο άρθρο μιλάμε για ουσιαστικά τα τοπικά συμβούλια. Ο αριθμός τους θα είναι τουλάχιστον, έτσι όπως το λέει, 3 φορές ο αριθμός των νόμιμων μελών. Για να ξέρουμε πώς θα λειτουργήσει όταν θα θέλουν να υπάρχουν εκλογές. Είναι καλό να το έχουμε αυτό στο μυαλό μας για να μπορεί να δούμε ότι ακόμα και σε τοπικό επίπεδο το πρόσθεσαν. Άρα θα υπάρχει μια διοικητική οριοθέτηση και υποτμήματα, αυτό είναι το άρθρο 3, που προβλέπει αυτό για να μπορούν ουσιαστικά να ελέγχουν καλύτερα τις 2 επαρχίες χωρίς να υπάρχει κάποιο πρόβλημα γενικό. Όσο αφορά τώρα την περιοχή, το έδαφος δηλαδή συγκεκριμένα, στο άρθρο 4 προβλέπεται να εφαρμόζεται σε όλο αυτό το πλαίσιο, το έδαφος, που είχε στην κατοχή της η Ελλάδα και είχε πάρει από την και είναι προσαρτημένο στην Αλβανία. Άρα το βλέπουμε ότι έχει σχέση βέβαια και με το τι έγινε όταν εμείς ονομάζουμε την απελευθέρωση της περιοχής. Άρα είναι καλό να το έχουμε στο μυαλό μας. Μιλάμε ότι είμαστε βέβαια στο 1914. Στη συνέχεια το άρθρο 5 αφορά την χωροφυλακή. Άρα είναι ένα από τα μεγαλύτερα άρθρα μάλιστα. Έχει διατάξεις που είναι ακρίβειας, αλλά έχει σημασία γιατί θεωρούν ότι είναι πολύ σημαντικό να υπάρχει και το θέμα της χωροφυλακής. Άμα θέλουμε να το συγκρίνουμε ας πούμε με τις δυνάμεις του στρατού, που είναι το άρθρο 6, είναι μόνο 2 γραμμές και ουσιαστικά τι προβλέπει, προβλέπει ότι ουσιαστικά δεν θα υπάρχει τίποτα που θα είναι από εκτός, εννοούμε τους κατοίκους στην περιοχή, εκτός βέβαια αν υπάρχει πόλεμος ή ακόμα και επανάσταση στις επαρχίες του Νότου. Είναι απλώς, είναι μια εξαίρεση. Άρα είναι, θέλει να πει ότι ο στρατός της Αλβανίας δεν μπορεί να παίξει εκεί μέσα παρά μόνο όταν υπάρχει μια μεγάλη κρίση όπως είναι μια επανάσταση ή ένας πόλεμος. Άρα στο άρθρο 7 αναφέρεται στις ορθόδοξες κοινότητες και εδώ βλέπουμε πάλι ότι είναι ορθόδοξες κοινότητες. Δεν βλέπουμε εδώ κάτι που να αφορά άμεσα τους Έλληνες. Λέμε απλώς ότι οι ορθόδοξες κοινότητες θα πρέπει να αναγνωριστούν επίσημα και θα πρέπει να μπορούν να απολαμβάνουν τις ιδιοκτησίες τους όλοι οι άνθρωποι που θα συμμετέχουν σε αυτές τις κοινότητες και ουσιαστικά θα μπορούν να είναι ακριβώς στο ίδιο πλαίσιο όπως ήταν στο παρελθόν. Άρα δεν θα πρέπει να υπάρχει καμία απόπειρα για κάποια παρέμβαση σε σχέση με τα παλαιά δικαιώματα και την ιεραρχική οργάνωση, όπως το λέμε ήδη μέσα σε αυτό το πλαίσιο των κοινοτήτων, εκτός βέβαια αν υπάρχει, πώς να το πω, μια συμφωνία μεταξύ της αλβανικής κυβέρνησης και του Οικουμενικού Πατριαρχείου της Κωνσταντινούπολης. Άρα βλέπουμε ότι είναι σαν να υπαγόμαστε κατευθείαν στην Κωνσταντινούπολη με αυτήν την διασύνδεση και αυτό αποτελεί μια προστασία. Στο άρθρο 8 αναφέρεται το κείμενο στα σχολεία. Εξηγεί ότι η εκπαίδευση θα πρέπει να είναι ελεύθερη, είναι ενδιαφέρον αυτό όταν ξέρουμε ακριβώς τι έγινε στην πραγματικότητα και εδώ το λέει με αυτόν τον τρόπο ότι
οι κοινότητες οι Ορθόδοξες θα πρέπει να έχουν μαθήματα στα ελληνικά. Άρα τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι πιο συγκεκριμένα, γιατί υπάρχει μια συνέχεια, θα πρέπει στις τρεις τάξεις, τις τρεις πρώτες τάξεις του αλβανικού συστήματος να υπάρχουν ταυτόχρονα και τα ελληνικά. Ενώ γενικότερα η εκπαίδευση στον χώρο των θρησκευτικών θα πρέπει να είναι αποκλειστικά στα ελληνικά. Άρα, όσο αφορά τώρα την ελευθερία της γλώσσας, είναι το άρθρο 9, είναι αυτό που προβλέπεται με την αρχή που έχει δηλωθεί στο σημείωμα των δυνάμεων της Ελλάδος, άρα αναφέρεται στις 11 Απριλίου 1914 μεταξύ των Αλβανών και των Ελλήνων, έτσι ώστε να μπορούν στην πραγματικότητα να παίξουν και τα αλβανικά και τα ελληνικά χωρίς να υπάρχει κανένα πρόβλημα, ακόμα βέβαια και στα δικαστήρια. Μετά το θέμα της κατοχής, άρα είναι το άρθρο 10. Εδώ λέει ότι η Διεθνή Επιτροπή Ελέγχου θα πάρει αυτό το έδαφος στο όνομα της αλβανικής κυβέρνησης με μια προσωπική παρουσία επιτόπου. Άρα αυτό έχει ενδιαφέρον γιατί είναι η πρώτη φορά που βλέπουμε ότι μπαίνει το πλαίσιο της Ολλανδικής Αποστολής, η οποία θα αρχίσει με την οργάνωση της τοπικής χωροφυλακής. Άρα θα έχουμε βέβαια και τους Ολλανδούς που θα παίξουν έναν ρόλο και στη δημόσια ασφάλεια. Έχει ενδιαφέρον γιατί μετά η δεύτερη παράγραφος ασχολείται με την οργάνωση των επιτροπών, οι οποίες θα είναι μικτές και θα έχουν και χριστιανούς και μουσουλμάνους και θα είναι πάντοτε αναλογικά με τον πληθυσμό που υπάρχει και γι' αυτό είναι σημαντικό να εξετάζουμε και τους πίνακες με τον πληθυσμό. Άρα εδώ είναι πάλι το ίδιο, βλέπουμε ότι πριν έρθουν οι Ολλανδοί αξιωματικοί θα πρέπει αναγκαστικά να παίξει έναν ρόλο η προσωρινή κυβέρνηση του Αργυρόκαστρου και ουσιαστικά να βγει από εκεί και με τα στοιχεία τα οποία είναι στρατιωτικά, έτσι ώστε να είναι ξεκάθαρο το πλαίσιο και να μπορούν να εφαρμοστούν αυτές οι διατάξεις που έχουν αποφασίσει. Το ίδιο θα είναι στο άρθρο 11, θα υπάρχουν διατάξεις που θα πάρει βέβαια η αλβανική κυβέρνηση σε συμφωνία πάντοτε με την Διεθνή Επιτροπή για τον πληθυσμό που είχε υποστεί τόσα προβλήματα τους πρόσφατους χρόνους. Υπενθυμίζω ότι είμαστε πάντοτε το 1914. Άρα υπάρχει και το άρθρο 12 για την αμνηστία, όπου εξασφαλίζεται η πλήρη αμνηστία για τους βόρειοϋπηρώτες, τους ονομάζει το κείμενο τους ηπηρώτες και για όλες τις πράξεις που έγιναν πριν ουσιαστικά την κατοχή σε σχέση με την αλβανική κυβέρνηση. Άρα δεν θα μπορεί κανένας μη ηπηρώτης που δεν έχει ηπηρωτική καταγωγή να μπορεί να διωχτεί για αυτά που έγιναν, αλλά βλέπουμε ότι έχουμε μια γενική αμνηστία. Άρα η ασφάλεια όλου του θέματος ουσιαστικά υπάγεται στην διάσκεψη του Λονδίνου, όπου βλέπουμε ότι παρέχει τη δυνατότητα στην Αλβανία μέσω της Διεθνούς Επιτροπής Ελέγχου να μπορεί να εκτελέσει όλα αυτά που προβλέπει το κείμενο. Εδώ θα πούμε ότι
Μέσα στο κείμενο έχει ενδιαφέρον γιατί υπάρχει μια ειδική διάταξη σε σχέση με την χυμάρα. Εδώ δεν μιλάμε πια για επαρχία, δεν είναι province, είναι chieftain. Είναι διαφορετικό το πλαίσιο γιατί προσπαθούν να κάνουν κάτι το διαφορετικό γιατί υπήρχαν παλαιότερα προνόμια και να δουν πώς αυτές οι νέες διατάξεις μπορεί να εξασφαλίσουν μια ειρηνοποίηση, αλλά καταλαβαίνουμε ότι υπάρχει ένα ειδικό καθεστώς. Άμα λοιπόν το διαβάσετε τώρα το κείμενο και εσείς από μόνοι σας, θα δείτε, ελπίζω ότι διευκολύναμε την κατανόηση και μπορείτε να δείτε ότι αυτό είναι ένα υπόβαθρο, δεν είναι απαραίτητα ξεκάθαρο, αλλά είναι ένα υπόβαθρο για να εξετάσουμε στη συνέχεια την ιστορία της Βορείου Ηπείρου με έναν τρόπο πιο στρατηγικό.